Λοιπόν, πάμε Μαδρίτη. Πάμε. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Σοφία Ροηλίδου, εκπαιδευτικό, με αφορμή και την Διεθνή ημέρα της Ισπανικής Γλώσσας. Να σας καλησπερίσουμε, να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Να είστε καλά. Εκπαιδευτικός και... λοιπόν, σωστά, στη Μαδρίτη. Ναι. Και σήμερα είναι η ημέρα του Ισπανισμού, κατά κάποιο τρόπο. Όπως λέμε, Ελληνισμός, Ισπανισμός. Δηλαδή, πραγματικά είναι η μέρα που ανακάλυψε, που έφτασε ο Κολόμβος στην Αμερική και έτσι εξισπανίστηκε, ας πούμε, η Λατινική Αμερική και γιορτάζεται από το 2004 που είμαι εγώ εδώ, πάντα τη γιορτάζουμε, πάντα είναι αργία. Είναι εθνική γιορτή ουσιαστικά. Είναι 12 Οκτωβρίου εδώ στην Ισπανία. Εθνική γιορτή, εκδηλώσεις πραγματοποιούνται, τι έχει προγραμματιστεί. Ναι, έγινε το πρωί παρέλαση και στρατιωτική και με αεροπλάνα στον ουρανό, με τα χρώματα της Ισπανικής σημαίας, με γραμμές κόκκινες, κίτρινες. Ναι, γίνονται πολλές εκδηλώσεις και γιορτάζουν τον Ισπανισμό τους, ας πούμε. Η Ισπανία είναι κάτι σαν Μητρόπολη. Και οι άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, για παράδειγμα Κολομβία, Αργεντινή, Χιλή, Περού κτλ. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί μερικοί να γιορτάζουν, μπορεί κάποιοι άλλοι όχι. Μπορεί κάποιοι άλλοι να θυμούνται τους Ινδιάνους, θέλω να πω ότι τον πολιτισμό που κατά κάποιο τρόπο έχασαν δεχόμενοι τον πολιτισμό και τη γλώσσα των Ισπανών. Δηλαδή είναι στη Λατινική Αμερική η γιορτή είναι λίγο πιο αμφιλεγόμενη. Εδώ στην Ισπανία όμως γιορτάζεται φυσικά με μεγάλη λαμπρότητα. Κυρία Ροηλίδου, είναι αργία σήμερα και βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει βγει έξω, έχει κατακλείσει τις πλατείες. Έχουμε live εικόνα αυτή τη στιγμή να ενημερώσουμε την κυρία Ροηλίδου. Δεν έχει τη δυνατότητα να μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Εύη, με την κεντρική πλατεία εκεί στη Μαδρίτη. Ναι, φαντάζομαι όμως, φαντάζομαι. Γιατί έχουμε και πολύ ωραίο καιρό, να ξέρετε. Έχει ηλιοφάνεια, από ό,τι βλέπω εδώ. Είναι σαν μικρό καλοκαιράκι. Δηλαδή είμαστε με τα πουκάμισα, τα κοντομάνικα. Καμιά ζακέτα ίσως το βράδυ, αλλά γενικώς πολύ καλό καιρό, πολύ ωραία. Με την πανδημία πώς πάτε εκεί, πώς είναι το σκηνικό? Είμαστε πολύ πολύ καλύτερα, δηλαδή έχει εμβολιαστεί μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Τώρα δεν είμαι σίγουρη, νομίζω το 75-80% κάπου εκεί. Ναι. Και πλέον μπορούμε να βγαίνουμε έξω σχεδόν ελεύθερα, δηλαδή μόνο κρατάμε τις μάσκες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ναι. Αλλά κάποια στιγμή σύντομα νομίζω θα κοπεί και αυτό. Δηλαδή πάμε πολύ καλά. Θεωρητικά είμαστε σχεδόν καθαροί, είμαστε σχεδόν τέλεια. Μάλιστα, καλός καιρός, καλό κλίμα λοιπόν. Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι κοντά στο μετρό Κολόμπια, που σας έλεγα πριν, και όλες οι οδοί εδώ έχουν ονόματα έτσι Λατινικής Αμερικής. Στην οδό Νικαράγουα είναι και η ελληνική εκκλησία. Δεν ξέρω τώρα αν μπορέσω να σας τη δείξω. Για Ορθόδοξη να δούμε. Εκκλησία. Ναι, Ορθόδοξη. Δεν ξέρω αν βλέπετε το καμπαναριό και την εκκλησία με τον τρούλο πίσω. Ποια εκκλησία είναι? Αγίου Ανδρέα και Αγίου Δημητρίου. Είναι η μοναδική ελληνική εκκλησία της Μαδρίτης. Ορθόδοξες υπάρχουν και άλλες, δηλαδή ρωσικές, ρουμανικές, αλλά αυτή είναι η μοναδική ελληνική. Είναι πολύ όμορφη. Είστε πολλά χρόνια, είστε 17 χρόνια, σωστά? Ναι, 17 χρόνια, 17 χρόνια από το 2004, σωστά, από τότε που σας λέω ότι γιορτάζετε. Α, και σαν σήμερα που λέγατε τι έγινε σαν σήμερα, πρέπει να πούμε ότι 12 Οκτωβρίου του 1944 έγινε και η απελευθέρωση στην Αθήνα και τον Πειραιά από τη γερμανική κατοχή. Και είναι και αυτό πολύ σημαντικό γεγονός. Επίσης ο κόσμος είχε εξεχηθεί στους δρόμους, ήταν μεγάλο πανηγύρι. Μάλιστα, ναι, μάλιστα. Η κυρία Ροηλίδου έχει ετοιμάσει και κάτι στα ισπανικά να μας πει, να μας βάλει στη γλώσσα, να πάρουμε μια γεύση. Ναι, βέβαια, να μας πει κάτι, εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα αυτό που λένε πολλοί αυτές τις μέρες εδώ, είναι Viva España. Viva είναι ζήτω, Viva España και Viva Grecia. Viva Grecia, ζήτω η Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα το πιο απλό είναι το Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego σημαίνει καλή αντάμωση, τα λέμε, αντίο. Για πείτε μας. Στείλω πολλούς χαιρετισμούς. Αγαπάω πολύ την Κρήτη, πολύ δύναμη με το σεισμό που είδα ότι σας κρύπησε. Και έχω και συγγενείς εκεί, την οικογένεια Μπούλη που
στέλνω χαιρετισμούς και σε όλη την Κρήτη. Είχα πάει μια φορά στην Κρήτη και είχα δει μια μαντινάδα που μου άρεσε πάρα πολύ. Που έλεγε: θα ήθελα μόνο μια φορά τη θάλασσα να μοιάσω για να μπορέσω ολόκληρη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Απαλού ζητάμε τις μαντινάδες και δεν μας τις λένε. Από την Ισπανία μας ήλθε. Και έτσι απροετοίμαστα, χωρίς να το έχουμε προετοιμάσει. Όμορφος άνθρωπος, αυθόρμητος άνθρωπος, αυτό έχω να παρατηρήσω εγώ. Είστε εκπαιδευτικός σε κάποιο σχολείο και στην περιοχή? Ναι, αυτό πήγα να πω. Στην εκκλησία παλιά έκανα μαθήματα στα ελληνικών σε παιδιά και ενηλίκους. Αλλά μετά κάποια στιγμή σταμάτησαν. Τώρα θα δούμε αν θα μπορέσουν να ξαναγίνουν. Τέλος πάντων, είναι λίγο μυστήρια τα πράγματα, αλλά το παλεύουμε. Μάλιστα, επιστροφή στην Ελλάδα κάποια στιγμή? Αυτή τη στιγμή τώρα η ζωή μου είναι εδώ. Δηλαδή, οι ρίζες μου είναι πάντα στην Ελλάδα. Πάντα πάω το καλοκαίρι. Θέλω να πω, έχω οικογένεια, φίλους. Περνάω πολύ καλά. Η Ελλάδα είναι μέσα στην καρδιά μου. Άλλωστε, διδάσκω ελληνικά, τη γλώσσα, τον πολιτισμό. Αλλά πλέον το σπίτι μου, νιώθω ότι οι ρίζες μου είναι στην Ελλάδα, αλλά τα φύλλα μου και τα κλαδιά μου και τα φρούτα μου είναι εδώ. Οπότε δεν ξέρω, είμαι ανάμεσα στις δύο χώρες. Μάλιστα. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Χαρά μας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και μόνο το χαμόγελό σας, το έχω πει βέβαια, και μόνο το χαμόγελό σας αρκεί για να πάρουμε όμορφα και αισιόδοξα μηνύματα. Να είστε καλά. Φιλιά σε όλους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.